Γεια σας και καλώς ήρθατε, λοιπόν, πρώτο live Q&A αυτού του χρόνου. Φτιάχνω λίγο καμερούλα, ξέρετε, κλασικά, τα ψυχαναγκαστικά μου. Να μαζευτεί και ο κόσμος να το δει. Είχα βγάλει ένα κύριο στην προηγούμενη εβδομάδα. Η αλήθεια είναι, δεν είμαι πολύ ενεργός τώρα τελευταία στο γκρουπάκι στο Facebook. Τι να κάνουμε. Να με συμπαθάτε. Όλη τη μέρα είχε ήλιο, πριν λίγο είχαμε συννεφιά. Ελπίζω να φαίνομαι καλά. Αν δεν φαίνομαι, γράψτε μου κάτι για να αλλάξω το φωτισμό, να ανοίξω κανένα φως, να είμαστε ok. Τι κάνετε? Μου λείψαν τα live. Έκανα το live την πρώτη φορά για την Ολλανδική ιστορία και είναι η αλήθεια ότι μου λείψαν τα live, ρε γάμωτο. Είναι ωραία τα live. Είμαι και σε μια διαδικασία τώρα γενικά που προσπαθώ λίγο έτσι να μπω σε μια σειρά με τα κανάλια γενικά, γιατί η αλήθεια είναι το τελευταίο διάστημα έκανα ένα βίντεο μόνο για αυτό το κανάλι και ξαφνικά πρέπει να κάνω 3 βίντεο τη βδομάδα, γιατί όπως είχα πει έχω γίνει ενεργός και στο άλλο το κανάλι που έχω, το οποίο ασχολείται με επιτραπέζια προς το παρόν, και ακολουθήστε με Television όσοι θέλετε. Και εδώ έχω αρχίσει και το X-Break Netherlands, X-Prat Netherlands, όπως θέλετε πείτε το. Γενικά χαίρομαι για το feedback που πήρα, με βοήθησε αρκετά. Θα το εξηγήσω στο βιντεάκι που έρχεται τη Δευτέρα. Και κάνω σιγά σιγά και ένα πλάνο, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Έχω χάσει την μπάλα που έχω αρχεία βίντεο, τι γίνεται, και γενικά λίγο έτσι προσπαθώ να πω σε μια σειρά. Να με συμπαθάτε λοιπόν. Τρέχουν και άλλα πράγματα. Είπαμε, δεν είναι ακόμα προς το παρόν το YouTube, το κάνω από χόμπι. Αλλά νομίζω και θα το κάνω από χόμπι, γιατί εδώ που βρίσκομαι νομίζω μπορώ να κάνω κάτι πάνω σε αυτό που μου αρέσει. Τέλος πάντων, θα τα αρχίσουμε σε κάποιες άλλες φορές. Κάνω εδώ τώρα την εισαγωγή γιατί περιμένω κόσμο να έρθει. Πολλές ερωτησούλες, αλλά δεν ξαφνιάζομαι τόσο πολύ, γιατί άμα θυμάστε έγινε αλλαγή με τα Q&A. Τα έκανα τα Q&A κάθε Δευτέρα, πρώτη Δευτέρα κάθε μήνα, μα εγώ και οι σιρήνες, μαζί με τις σιρήνες. Και πλέον τα Q&A θα γίνονται, όπως έχω αναφέρει, κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα. Την επόμενη φορά θα παίξει εκπληξούλα, λογικά, να είστε έτοιμοι. Για το επόμενο live εννοώ. Και γενικά υπάρχει μια λίστα στο About του καναλιού μου με όλα τα live αυτής της χρονιάς. Θα τα δείτε με αναλυτικές λεπτομέρειες. Τα έχω κάτσει, τα έχω υπολογίσει. Κανονικά Ολλανδός. Έτσι, Βορειοευρωπαίος. Λοιπόν, είπαμε να μαζευτεί και ο κόσμος. Αυτό το ξέρετε, αυτό το βίντεο θα ανέβει και στο κανάλι. Απλά το έχω ξαναπεί, το YouTube από ένα σημείο μετά έβαλε ένα όριο 1000 συνδρομητών στα κανάλια για να μπορούν να κάνουν live, οπότε και για να έχουν εισοδήματα, οπότε πλέον δεν μπορώ να κάνω live. Έρχεται η ώρα, είναι εδώ κοντά, πλησιάζουμε τους 900 συνδρομητές. Μετά λίγο θέλουμε για τους 1000. Και ερωτησούλες λοιπόν αυτό το μήνα. Κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Δεν πειράζει, live, έχω χάσει την μπάλα. Θυμήθηκα τι ήθελα να πω. Γενικά, αν ακούγεται ένα σφύρισμα, γράψτε μου στα σχόλια. Αυτή τη στιγμή μαγειρεύω κιόλας. Έχω βάλει κρέας να γίνεται, οπότε το κρέας θέλει καμιά μια μισή ώρα ακόμα. Φαντάζομαι ότι μέχρι τότε θα έχουμε τελειώσει, ας πούμε. Να είμαι έτοιμος με το που τελειώσουμε. Βάζω και το μακαρονάκι που θέλω να κάνω και είπαμε. Πλάκα, πλάκα, άμα το γύριζα το κανάλι αυτό στη μαγειρική, μπορεί να έχει πιο πολύ. Και πολύ πέρασε. Λοιπόν, γελάω μόνο του, σαν το χαζοχαρούμενο, δεν πειράζει. Και θα ξεκινήσω ανάποδα, σύμφωνα με το πώς δέχτηκα τις ερωτήσεις, ξεκινώντας από αυτή που δέχτηκα πιο πρόσφατα. Το κάνω αυτό γιατί λίγο η τελευταία είναι λίγο πιο προσωπική. Ξέρετε, μου αρέσει να κλείνω με μια πιο προσωπική, έτσι, για το πικάντικο του πράγματος. Και νομίζω η καμερούλα μας να τη χαμηλώσω λίγο, να είμαι και εγώ λίγο πιο άνετα. Μπράβο, μια χαρά όλα, μικροφωνάκι βλέπω, GG όλα. Ξαναλέω, αν νομίζετε ότι δεν υπάρχει καλός φωτισμός, είναι γιατί είπαμε, έχει συννεφιά. Όλη τη μέρα έχει ήλιο, πριν λίγο έβγαλε συννεφιά, βρέχει βασικά. Τέλος πάντων, πείτε μου στα σχόλια, αν θέλω να ανοίξω ένα φωτάκι να φαίνεσαι πιο καλά. Εγώ νομίζω ψιλοκαλά με βλέπω, έτσι πως στο testing εδώ. Επίσης έχω ξεχαστεί να κοιτάω εδώ το φακό. Θα σας κοιτάω στα μάτια. Και έλεγα λοιπόν ότι δέχτηκα κάποιες ερωτήσεις. Είναι αρκετές αυτή τη φορά, γιατί ήταν και το τελευταίο live Q&A, έγινε αρχές Δεκέμβρη, οπότε είναι περίπου 2 μήνες.
Και θα ξεκινήσω λοιπόν με αυτή που έλαβα τελευταία, η οποία χάρηκα είναι η αλήθεια, γιατί μου ήρθε και στο mail του καναλιού, το να το χρησιμοποιείτε, televisionpapakigmail.com, όσοι θέλετε, για λίγο πιο πρίβε καταστάσεις, ή μπορείτε να με βρείτε γενικά στα social media, γιατί έχουμε και Facebook και Insta και Twitter, όπως το λένε και στο χωριό μου. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον, δεν έχει όνομα, είναι Twister Guitar, ήταν το email, πώς το μιλάω έτσι το αγγλικό γραμμό, με θαυμάζω. Όταν βέβαια μιλάω με κανέναν Ολλανδό, βασικά όταν μιλάω γενικά αγγλικά για πολλή ώρα μετά είμαι how do you do, 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 do. Τέλος πάντων, μου λέει λοιπόν ο συνδρομητής, φαντάζομαι αν δεν είσαι συνδρομητής κανένας, έτσι πάντα, καμπανάκι, να ακουστούν και οι καμπάνες. Μου λέει, έχει κάποιες ερωτήσεις, μου θα αναφέρω όλο αυτό που γράφει, όχι όλο που γράφει, θα αναφέρω λίγο, έτσι αφήνω λίγο τα πιο πριβέ απ' έξω. Και μου λέει, αρχικά πρόκειται να έρθω για δουλειά στο Άμστερνταμ, απλά δεν γνωρίζω τι γραφειοκρατία παίζει σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται κάποια πιστοποιητικά γεννήσεως ίσως, μια ληξιαρχή πράξη και αν ναι, όλα αυτά προφανώς μεταφρασμένα. Το άλλο που με απασχολεί είναι ότι χωρίς διαβατήριο δεν μπορείς να κάνεις όλες αυτές τις δουλειές από τη στιγμή που έχω ταυτότητα, δεν με καλύπτει. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Ευχαριστώ και εγώ που μου έστειλες την ερώτηση. Έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο, όποιος θέλει να έρθει να μείνει εδώ. Εγγραφή μπορείς να κάνεις μόνο με το διαβατήριο και την ταυτότητα. Μάλιστα νομίζω ότι τώρα έκανα πρόσφατα για το βιντεάκι για το PSN, ανέβηκε πριν 2 εβδομάδες. Ρίξτε μια ματιά για λίγο περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που θέλω περισσότερο να προσθέσω είναι ότι συνήθως με ταυτότητα μπορείς να κάνεις εγγραφή στο ΧΕΜΕΝΤΕ ή στο Δήμο. Το διαβατήριο όμως είναι αναγκαίο γιατί κατά κύριο λόγο είναι ένα πιο επίσημο εγγραφό και μετά σε ό,τι άλλο θα θες να κάνεις θα σου ζητήσουν διαβατήριο. Δηλαδή στο βίντεο τώρα που ετοιμάζω λίγο για τράπεζες και αυτά, το αναφέρω, δηλαδή για τράπεζα θα είναι λίγο περίεργα με ταυτότητα να πας. Οπότε, παιδιά, είναι 90 ευρώ. Ξέρω, κάποιους μπορεί να μην περισσεύουν, αλλά τώρα συγγνώμη, άμα δεν έχεις 90 ευρώ να βγάλεις ένα διαβατήριο για να πας να μείνεις στο εξωτερικό, τι περιμένεις. Sorry, μπορεί να γελάω, αλλά δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, το να έρθεις στο εξωτερικό είναι μια επένδυση από μόνο του. Δεν μπορείς να έρθεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, χωρίς λεφτά στην τσέπη. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό είναι ένα βίντεο που έχω κάνει και έχω πει. Καλό είναι και αυτό βασικά τώρα. Έχω και το τετράδιο δίπλα, κάτσε να γράψω. Καλά, professionalism live video. Television. Άμα βρω και το πού είναι τα τέτοια. Όπως έχω πει λοιπόν. Το βρήκα. Όπως έχω πει λοιπόν, όταν κάποιος θέλει να έρθει, είναι καλό να έχει κάποια λεφτά στην άκρη. Δεν το λέω από έννοια ότι τι θα κάνεις και δουλειά να έχεις, θα έτοιμη να είσαι με δουλειά. Θα σου ζητήσουν κάποια λεφτά μπροστά. Οπότε στο νίκη. Κάποιες φορές, όταν δεν είναι και πολύ σίγουροι, μερικές φορές δηλαδή, έχω ακούσει και τρεις φορές το νίκη, ρε παιδιά. Τρεις φορές το νίκη. Που αυτό είναι το ψηλό. Ή ένα νίκη και. Το ένα νίκη να τρέχει και μία εγγύηση και φτάνει μέχρι δύο, ας πούμε, το πιο κλασικό, δύο νίκια, εγγύηση και ένα και αυτό του τρέχοντος μηνός. Θες χρήματα, δηλαδή όταν ένα σπίτι στην Ολλανδία στοιχίζει, ξέρω εγώ, τώρα δεν θα πάω στα στούντιο και στα αυτά, ας πούμε ένα normal σπίτι, ας πούμε, ένα 800 το θες, δηλαδή κάντε υπολογισμούς και δείτε. Τώρα για το θέμα της, πού ξεκίνησα και πού κατέληξα, τέλος. Βγάλετε ένα διαβατήριο 90 ευρώ, είναι 5 χρόνια, κάθε 5 χρόνια το ανανεώνετε. Είναι αναγκαίο, όπως και να το κάνουμε. Θέλετε τώρα να μπαίνει σε μια διαδικασία, γιατί έχουμε και αυτό το υπεράνω, το υπεροπτικό, το ταυτότητα, δεν τη δεχόμαστε και τέτοια. Να σου πω, εντάξει, βγάλετε τώρα μια τέτοια και μετά όταν έρχεστε εδώ, αλλάξτε το σε δίπλωμα. Αυτά θα πω σε άλλο βίντεο. Λοιπόν, ελπίζω να σε κάλυψα, φίλε μου. Καλά, φίλε μου, τέλος πάντων, εντάξει, συνδρομητά μου, έτσι, να κρατάμε και τα προσχήματα. Φιλαράκι. Έτσι, χώνω πάλι στον μέσο νέο Έλληνα. Λοιπόν, Friday, profile Friday. Με ρωτάει, γίνεται να δουλεύεις Άμστερνταμ και να ζήσει Ουτρέχτη? Όλα γίνονται, μέχρι τους 50 γένια γίνονται, όπως λέγαμε παλιά. Στέφανος, με ρωτάει, αλλά αντιτάξεις που κοίτα πράγματα παραπάνω, να μην το έχω βάλει στη συνείδησή μου. Εμένα να σου πω, μου αρέσει αυτό το να μένει κάποιο Ουτρέχτη. Γενικά και οι δύο πόλεις είναι εξ ορισμού δύσκολο στο να βρει σπίτι.
Αλλά αν είσαι άτομο που θες να έχεις την ησυχία σου να γυρνάς στο σπίτι σου, νομίζω ότι η Ουτρέχτη είναι πάρα πολύ καλή επιλογή. Γιατί είναι μια. Εγώ την Ουτρέχτη γενικά τη θεωρώ χωριό. Έτσι. Όσοι δεν το ξέρουν, μένω στην Ουτρέχτη. Έτσι. Τη θεωρώ χωριό σε κάποια θέματα. Κατέβασα λίγο και την κάμερα, λίγο πιο άμεση. Τη θεωρώ λίγο χωριό. Οπότε το να δουλεύει στο Άμστερνταμ είναι ωραίο γιατί ξέρει, τελειώνει τη δουλειά. Πα για τα ποτάκια σου. Ωραία και καλά. Πρέπει να γυρνά στην Ουτρέχτη, χωριουδάκι, κοιμάσαι ωραία, ήσυχα. Μια χαρά. Κομπλέ. Μου φαίνεται και πολύ ωραίο πλάν, είναι η αλήθεια. Πολύ ωραίο σχέδιο. Οπότε και είναι και κοντά. Και είναι και αρκετά κοντά. Τώρα που την κατέβασα δεν μου άρεσε. Είναι και αρκετά κοντά. Δηλαδή είσαι με το τρένο 30 λεπτά, ας πούμε, από το κεντρικό, από Central σε Central. Τώρα βέβαια, άμα βρει δουλειά σε καμιά άλλη περιοχή, θες εσύ για να πα, ξέρω εγώ, με το ποδήλατο κάνα τέταρτο στο σταθμό, εκεί έχουμε θέμα. Παρ' όλα αυτά γίνεται. Γενικά οι αποστάσεις στην Ολλανδία, ξέρω πολύ κόσμο, ο περισσότερος βασικά κόσμος, είναι σε φάση που κάνει δουλειές, ας πούμε, γραφείο και τα σχετικά, σίγουρα θέλει, χάνει 1 με 2 ώρες την ημέρα για να πάει και να έρθει στη δουλειά του. Αυτό να το έχετε στο μυαλό, δεν είναι όπως δηλαδή στην Ελλάδα. Και να κάνω και μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα, αυτό είναι και ωραίο γιατί συνήθως δεν έχεις πολλές καθυστερήσεις και αυτά, οπότε δεν σε χαλάει όλη η διαδικασία, αλλά δεν σου φαίνεται τόσο πολύ. Καλό όταν έχει καθυστερήσει όμως βέβαια είσαι αντίγεια. Λοιπόν, ο Στέφανος. Γεια σου Κωνσταντίνε, εγώ σπουδάζω κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σκέφτομαι να κάνω μεταπτυχιακό στο Άμστερνταμ που ειδικεύεται στις κοινωνικές επιστήμες. Πιστεύεις μπορώ να βρω εκεί δουλειά μετά ως καθηγητής που με ενδιαφέρει? Ευχαριστώ. Στέφανε, ξεκάθαρη η απάντηση, πολύ εύκολη, κοινωνικές επιστήμες, σκέψου ότι έχεις να ανταγωνιστείς όλους τους Ολλανδούς που έχουν σπουδάσει κάτι τέτοιο. Άρα τι μπορείς να κάνεις ως καλύτερο, να μάθεις Ολλανδικά. Αν μάθεις Ολλανδικά, κάποια στιγμή θα βρεις σίγουρα κάτι. Αν δεν μάθεις, δύσκολα. Ο Mr. Takis. Μια ερώτηση στον αγαπητό Τελεβιζέ. Γεια σου Τάκη. Ευχαριστώ. Αγαπητέ Τάκη. Έχω γίνει δεκτός από το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ, όμως αυτό που με ενδιαφέρει είναι να χρησιμοποιήσω τις μεταπτυχιακές σπουδές ως πάτημα για εύρεση εργασίας στη χώρα. Γνωρίζω αγγλικά, όχι Ολλανδικά. Πιστεύεις πως αυτό θα είναι ανασταλτικός παράγοντας? Και πόσος χρόνος σου πήρε να μάθεις τα Ολλανδικά? Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Mr. Takis, Τάκη, Δημήτρη, φαντάζομαι. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με το τελευταίο. Δεν έχω μάθει Ολλανδικά. Το λέω και στα βίντεο μου αυτό, παιδιά. Είπαμε στη σειρά τώρα με τα τέτοια. Δεν έχω μάθει. Ξέρω, είμαι σε ένα φυσιολογικό επίπεδο. Αλλά δεν είμαι στο επίπεδο που θα κάτσω να κάνω πολιτική κουβέντα στα Ολλανδικά. Και εμένα. Το έχετε καταλάβει τα βίντεο, τέτοιες κουβέντες μου αρέσουν. Δεν ξέρω Ολλανδικά. Και τα Ολλανδικά νομίζω είναι μια γλώσσα που θέλουν το χρόνο τους. Είναι τελείως διαφορετικό mindset τα ελληνικά με τα Ολλανδικά. Αρκετό. Οπότε θέλει λίγο χρόνο, θέλει υπομονή στο πόσο θα αφοσιωθείς, πόσο χρόνο εσύ θα δώσεις. Είναι πολύ γενικά αυτά τα ερωτήματα γιατί δεν μπορώ να ξέρω πόσο κάποιος έχει έρθει σε μια γλώσσα, πόσο θέλει να μάθει. Εντάξει, προσωπικά από πείρα θα σου πω ότι εγώ, ας πούμε, το πρώτο level των Ολλανδικών, παρόλο που έκανα μαθήματα και έκανα μεγάλη χαζομάρα, νομίζω ότι μπορούσα να το βγάλω και σε 3 μήνες. Άνετα, μόνος μου, χωρίς να έχω κανένα πάνω το κεφάλι μου. Τώρα, γιατί το κάνω στα υπόλοιπα level, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι το Β1 είναι το πιο δύσκολο από όλα. Πρέπει να μάθεις πολλές λέξεις και να κάνεις πολλά πράγματα. Για τη δουλειά τώρα που με ρώτησες, επειδή δεν μου λες τι σπουδάζεις, είναι σημαντικό αυτό. Αν είσαι, ξέρω, κάτι με προγραμματισμό και τέτοια, μπορεί να μην χρειαστεί να μάθεις Ολλανδικά. Μεταξύ μας αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα. Αν είσαι κάτι σε ανθρωπιστικό όπως ήταν ο προηγούμενος ο Στέφανος, Ολλανδικά χθες. Λοιπόν, ερώτηση από την Πηλιό. Α, όχι, συγγνώμη, όχι από τον Βασίλη. Όχι, sorry, Βασίλη, νόμιζα είναι. Συγγνώμη. Είναι λίγο περίεργο γιατί έχει το όνομα του Instagram, οπότε μπερδεύτηκα. Από τον Βασίλη, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Με ρωτούσε γενικά τι γίνεται με τις δουλειές. Παιδιά, με τις δουλειές θέλει να είσαι εδώ και να το προσπαθήσεις. Γιατί φώναξα? Θέλει να είσαι εδώ και να το προσπαθεί. Κατσαβάλω τη βαριά, την ωραία τη φωνή. Θέλει να. Βρέχει ακόμα. Βρέχει. Ου, ταιριάζει. Θέλει να είσαι εδώ και να το προσπαθήσει.
Είναι αλήθεια όταν υπάρχει ζήτηση σε θέμα δουλειών, σε θέμα εργασίας και σε θέμα σπιτιών, τότε όλα είναι πολύ πιο εύκολα. Μ' αρέσει οι Ολλανδοί, το έχουν βρει το. Όταν θέλουμε λεφτά, είμαστε άπλες παντού. Όταν δεν χρειαζόμαστε λεφτά, εντάξει, τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη όσο και πού δεν πάει. Anyway. Γάμο του. Θα πούμε και ένα παράπονο, γιατί εντάξει, όλοι μου λένε, Ολλανδία, Ολλανδία. Πολύ υποστηρίζει η Ολλανδία. Έχω, είπαμε, μπορώ να κάνω βίντεο μόνο με τα αρνητικά. Αν θέλετε, έχουμε να πούμε. Οχο. Πέρα από το πρωτόκολλο που λέω συνέχεια. Είναι δύσκολο, δεν απαντάνε συνήθως σε σπίτια, μα είσαι Ελλάδα και δουλειές. Θέλουν να είσαι εδώ, γιατί εντάξει. Ας το πω και λίγο. Να σου πω την αλήθεια, εγώ προσωπικά, αν ήμουν Ολλανδός και είχα μεγαλώσει εδώ, που λίγο που καταλαβαίνω έτσι το mindset, μπορώ να του καταλάβω, γιατί έρχονται πολλοί άνθρωποι με διαφορετική κουλτούρα από μεσογειακές χώρες, από ισπανόφωνες χώρες και φεύγουν ρε παιδιά. Εντάξει, λογικό είναι. Δηλαδή, τώρα να δει ο άλλος ότι είσαι από Ελλάδα, τι θα σκεφτεί. Αν θα έρθει αυτός, μπορεί να ξέρει ότι είμαστε και λίγο γιόλο με δουλειές, λέμε και ξελέμε έτσι. Θέλει λίγο να είναι εδώ και με στα σπίτια και με όλα. Εντάξει, και όταν δεν είσαι και στη χώρα, να δουν ότι ξέρω εγώ έχει κινηθεί. Εντάξει. Μη παιδιά, αυτά είναι δεδομένα πράγματα και στην Ελλάδα τέτοια γίνονται. Δεν νομίζω δηλαδή ότι κάποιο θα απαντούσε τόσο εύκολα σε κάποιον που έβλεπε ένα περίεργο όνομα από άλλη χώρα, ας πούμε, έτσι. Εδώ μεταξύ μας, με μηνύματα στο Facebook. Ένα κανάλι προσπαθώ να προωθήσω, ρε γαμώ, το στέλνω μηνύματα να πούμε για να προωθήσω το κανάλι μου και εντάξει. Οι μισές γυναίκες νομίζουν ότι τις φλερτάρω, γαμώ το κέρατό μου, γαμώ. Λοιπόν, να κάνουμε και λίγο πλακίτσα. Με ρωτάει κιόλας δεύτερη ερώτηση, εσύ αν επιτρέπετε τα Ολλανδικά τα έμαθες εκεί. Εγώ έκανα μαθήματα το πρώτο level εδώ πέρα, το οποίο ξαναλέω, νομίζω ότι μόνος μου άμα το έκανα θα το είχα μάθει. Είχα όμως και από πριν, είναι αλήθεια, και αυτό το έχω πει στα βίντεο μου. Μάθαινα μέσω του Duolingo, εφαρμογούλα. Είναι καλή για να μάθεις λίγο vocabulary, λεξικό, λεξιλόγιο. Δεν είναι καλή για να μάθεις Ολλανδικά. Δηλαδή, αυτό. Θέλει να έρθεις να μιλήσεις, να ανοίξεις γλώσσα, να μάθεις λίγο γραμματική βασικά. Γραμματική. Γεια σου Βασιλική. Η Βασιλική με ρωτάει. Κάνω μια παύση με τις ερωτήσεις που έχω. Καλησπέρα, πότε πιστεύεις ότι είναι καλύτερη περίοδος για να ψάξεις για σπίτι? Βασιλική, καλύτερη περίοδος είναι τώρα. Είναι η φάση, όχι τώρα, είναι από Δεκέμβρη μέχρι τώρα, μέχρι τέλη Γενάρη, γιατί είναι περίοδος που φεύγουν πολλοί φοιτητές, τελειώνουν τα μεταπτυχιακά τους και φεύγουν, οπότε είναι ανοιχτά, δηλαδή έτσι Δεκέμβρη μέχρι Μάρτη βαριά θα το βάζα, αλλά έχεις και πάλι αυτούς που είναι να έρθουν για τα μεταπτυχιακά που ξεκινάνε το Φλεβάρι, οπότε εκεί και λίγο που αλλάζουν τα συμβόλαια εδώ γενικά με το νέο χρόνο και όλα αυτά. Η άλλη καλή περίοδος για μένα που εκεί νομίζω γίνεται ο μεγαλύτερος χαμός, είναι όταν φεύγουν οι φοιτητές τον Ιούνιο. Εκεί έχουμε μια περίοδο δηλαδή που ξεκινάμε από Μάη μέχρι τέλη Ιούνιο που γίνεται ένα μακελιό. Ειδικά Ιούνιο είναι χαμός. Δηλαδή χαμός πραγματικά. Τώρα βέβαια θα μου πεις φοιτητός που το θέλω. Αλλά έχει πολλούς φοιτητές που έρχονται που μένουν σε καλά σπίτια μόνοι τους. Κουφάλες και εμείς φτύσαμε για να βρούμε ένα σπίτι να έχουμε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα καλά του καπιταλισμού. Εντάξει παιδιά, τρολάρω λίγο. Όπως έχετε καταλάβει, έχω κεφάγια σήμερα. Τελικά μου αρέσει. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνω όλα μου τα βίντεο live τελικά. Νομίζω είναι πολύ πιο καλύτερα, έχω άλλη ενέργεια, άλλο τέτοιο. Η κάμερα λίγο με κομπλάρει, γιατί με δυσκολεύει μάλλον φαντάζομαι. Γεια σου Γιώργο, από Αγρίνιο. Καλά, έτσι τώρα θα σου πω τα χειρότερα για το Αγρίνιο, έτσι. Δεν έχω καλές εμπειρίες. Ελπίζω να με διαψεύσεις, να με διαψεύσεις καθημερινά και θα το χαρώ πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε και εδώ μια προσωπική ερώτηση από τον BAM 002. Ρε παιδιά, πού τα βρίσκεται αυτά να μου. Θουβού 000, να φτιάξω προφίλ να μου στο YouTube. Καλά, λέω σήμερα μην μου παρεξηγείτε, έτσι κάνω πλακίτσα. Με ρωτάει, τελικά τώρα πού βρίσκεσαι, γύρισες? Εννοεί για την... αν γύρισα φαντάζομαι, αν έχω γυρίσει η Ελλάδα και τα σχετικά. Θα είναι μάλλον κάποιος που πέτυχε κάποιο βίντεό μου.
Είμαι ακόμα στην Ολλανδία. Όσο μπορώ και σου φαίνεται. Δεν ξέρω που θα είμαι σε κανένα χρόνο. Πάντως είμαι ακόμα στην Ολλανδία. Το παλεύω όσο γίνεται, ας πούμε. Δεν εγκαταλείπω εύκολα. Όχι μωρέ, εντάξει, καλές εμπειρίες έχω κατά κύριο λόγο από την Ολλανδία. Έχει. Άμα θέλετε να κάνουμε ένα σοβαρό βίντεο κάποια στιγμή, έχω να πω, είπαμε και τα αρνητικά τη Ολλανδία και το ότι κάποιες φορές αισθάνεσαι πιο μετανάστης, ας πούμε, και από μετανάστης και από ξένος. Έχει τέτοια πράγματα φυσικά. Περνά τις φάσεις σου. Νομίζω όλοι την περνάμε. Και πρέπει να την περάσεις γιατί αυτό νομίζω σε κάνει και λίγο, ξέρεις, εξελίσσεσαι. Τελικά, οπότε έχει και ένα ενδιαφέρον. Αυτό είναι. Τελικά, μια δική μου, ας πούμε, ας το πούμε, κοσμοθεωρία είναι το να εξελίσσεσαι στη ζωή. Έχει ενδιαφέρον από μόνο του. Δεν είναι εύκολο, αλλά και το ότι θα φύγεις στο εξωτερικό, φεύγεις από ένα comfort zone. Και είναι, εκεί δηλαδή είναι που ξεκινάει για μένα όλη η δυσκολία. Και αν παρατηρήσετε πάλι, όσοι με βλέπετε και έχετε δει αρκετά βίντεο μου, ένα πράγμα που λέω είναι, παιδιά, ψυχολογία. Τα λεφτά, όχι, okay, θα σας δώσουν το σπίτι, θα σας κάνουν μια άνεση να έρθετε για δουλειά, αλλά έχω γνωρίσει πολύ κόσμο που έχει έρθει με δουλειά, με καλές δουλειές, με καλούς μισθούς, χωρίς να έχουν παιδευτεί με σπίτι και δεν τζουλάει. Δεν τζουλάει, είναι η ψυχολογία το πάνω απ' όλα. Είναι το τι σου ταιριάζει πρώτα απ' όλα, το αν έχεις αποδεχτεί, το τι θες να κάνεις τελικά, αν το έχεις βρει. Αλλά μετά έχω γνωρίσει, εκεί είναι το θέμα, έχω γνωρίσει πολύ κόσμο που είναι εγκλωβισμένος, εγκλωβίζεται σε μια απόφαση. Γι' αυτό είναι καλό να λες ότι έκανα και λάθος, ότι δοκίμασα, είδα πράγματα, γι' αυτό. Ψυχολογία, παιδιά. Να ξέρουμε τι θέλουμε ακριβώς να κάνουμε. Και το έχω πει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πώς ξεφεύγω σήμερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μην φοβηθεί κάποιος που είναι στο εξωτερικό και με βλέπει να πει να γυρίσω πίσω. Δεν λέω να γυρίσει πίσω σε όποιον με βλέπει, δηλαδή αν δεν αισθάνεται καλά, ας το αναλογιστεί, ας το σκεφτεί. Είναι πολύ σημαντικό να φύγει συνειδητοποιημένος, να ξέρεις ότι πάω να κάνω κάτι καινούργιο και μπορεί να μην μου κάτσει, αδερφέ. Και αυτό που θέλω, δηλαδή πιο πολύ ουσιαστικά να πω, είναι ότι το έχω πει και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αλλά θα το λέω, ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορείς να γυρίσεις πίσω. Πάλι μπορεί να φας τις φρίκες σου με το να γυρίσεις πίσω, σαφώς, αν έχεις συνηθίσει έναν άλλο τρόπο ζωής, αλλά μην το φοβάστε αυτό. Δηλαδή, πραγματικά έχω συναντήσει πολύ κόσμο που είναι εγκλωβισμένο σε αυτό, δηλαδή, και δεν ξέρω τελικά αν αξίζει. Ψυχοθεραπεία 50 ευρώ. Για να τα δίνω εγώ μετά στην ψυχολόγο. Λοιπόν, η Δήμητρα. Δήμητρα, θα πω και το επίθετο. Δεν είναι σπάνιο, οπότε να με συμπαθάς. Δεν συνηθίζω άλλο επίθετο. Δήμητρα Μουρατίδου. Καμία σχέση τίποτα με Θεσσαλονίκη και τέτοια, επειδή δύο άτομα ξέρουμε αυτό το επίθετο, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω από πού είσαι. Με ρωτάει λοιπόν η Δήμητρα, στις υπηρεσίες και γενικά μόνο με αγγλικά συνεννοείσαι ή είναι απόλυτο πρόβλημα? Ευχαριστώ. Στις υπηρεσίες, δυστυχώς, το έχουν αυτό. Η αλήθεια είναι να σας πω τι γίνεται. Ας πούμε στην εφορία που έχω χρειαστεί βοήθεια, υπάρχει ειδική γραμμή στα αγγλικά που παίρνεις αλλά χρεώνεσαι. Άμα πας στα ολλανδικά είναι τζάμπα. Αν πάρεις, έχει όμως βέβαια και αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, είναι. Α, ελληνικά δεν έχει, να το ξεφτυλίσουμε. Έχει ελληνικές φόρμες παρόλα αυτά πολλές φορές. Έχουν κάνει σε κάποια πράγματα πλαφών με τα φρασούλα και σου δίνουν πιστοποιητικά άμα τα χρειάζεσαι από το Δήμο. Όχι, δυστυχώς δεν το κάνουν αυτό. Είναι τακτική τους και φαντάζομαι, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί ακριβώς γίνεται. Υποθέτω ότι γίνεται γιατί σου λέει ότι ξέρεις κάτι. Πρέπει να καταλάβεις ότι αν δεν μάθεις Ολλανδικά, θα αισθάνεσαι ψιλοαποκομμένος. Δηλαδή να έχεις την πρώτη επαφή με αυτό, γιατί όταν πας στο Δημαρχείο, έτσι είναι, έχεις την πρώτη επαφή με την Ολλανδική γραφειοκρατία. Οπότε είναι σε φάση. Ξέρεις, κάνε κάτι για αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Η Bloody Mary με ρωτάει. Τι παίζει με κατοικίδια στην Ολλανδία? Συγκεκριμένα έχω γάτες εδώ στην Ελλάδα και θέλω να τα φέρω Ολλανδία όταν πάω. Γίνεται? Στα σπίτια επιτρέπουν τα κατοικίδια. Μπορείς να τις φέρεις τις γατούλες σου, αλλά θα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα γενικά. Τα κατοικίδια
Και είναι πολύ στρίκτο κανόνας γενικά με τα κατοικίδια. Δεν τα δέχονται εύκολα. Παρόλο που οι Ολλανδοί όλοι έχουν κατοικίδια, δεν τα δέχονται εύκολα στο να νοικιάσει ένα σπίτι. Τσιπάκι θέλει οπωσδήποτε, είτε είναι για σκυλή, γάτα, για οποιοδήποτε κατοικίδιο. Τσιπάκι, εμβόλια όλα να είναι, δηλαδή το ζωάκι έτοιμο, ας πούμε, να έρθει να μείνει εδώ, να είναι καλυμμένο. Και για αρχή συμβουλεύω όχι. Συμβουλεύω όχι. Και για να μην κάνω, να πω λίγο κάποιες έτσι, εμπειρίες που έχω πάνω σε αυτό, έχω γνωρίσει και Ολλανδούς που έχουν θέμα με αυτό. Και κρύβουνε τα κατοικίδια του. Κρύβουνε, εντάξει. Δεν είναι ότι το έχουν το ζωντανό, ας πούμε, το βάζουν σε μια τρύπα, ας πούμε. Είναι ότι σε φάση ότι ναι, ξέρεις, εντάξει, δεν έχω, δεν έχω. Και πάνε εκεί και εντάξει, προσπαθούν, ξέρω εγώ. Άμα είναι και καμιά γάτα, εντάξει, κάτι δεν έχουν θέμα, δεν κάνουν πολύ θόρυβο, ρε παιδί μου. Αλλά με κάνα σκυλάκι, εκεί είναι λίγο πιο τα πράγματα. Για αρχή θα σε συμβούλευα, προσωπική άποψη, μην έρθεις. Τουλάχιστον να μείνει, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι, να δει αν σου αρέσει, να δει πώ θα τα πα, να θε να μείνει κιόλα στη χώρα. Αν είναι σίγουρο ότι θε να μείνει στη χώρα, βρε ένα σπίτι, ξέρω, είναι λίγο δύσκολο αυτό. Ένα εξάμεινο, να δει πώ θα τα πα και μετά έχει καλή επικοινωνία και με τον ιδιοκτήτη. Του λε, ρε παιδί μου, να έχω κάτι γατούλε, ξέρω να τι φέρω, μωρέ, δεν πειράζουν. Και ό,τι γίνει, εγώ θα πληρώσω και θα κάνω. Αυτή ήταν λοιπόν η συμβουλή μου για τα σκυλιά και τα γατιά και τα κατοικίδια τέλος πάντων. Είχα μια κλασική ερωτησούλα αυτή. Θα αναφερθεί και στο βίντεο που ετοιμάζω για τα σπίτια. Κάποιες σελίδες για σπίτι είναι το Παράριους, κλασική. Είναι η μηχανή αναζήτηση το Παράριους. Βασικά, Παράριους. Τέλος, τελειώνουμε εκεί. Δεν θα αναφέρω τα υπόλοιπα. Έχει πάρα πολλά, έχει άπειρα. Και αυτά που είναι μέσω πώς το λένε, τα σπίτια που είναι, ξέρω εγώ, από το Δήμο που έχουν φθηνότερα νίκια και αυτά. Έχει και τέτοιες σελίδες, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όποιος θέλει να έρθει, Παράριους και εκεί. Ελπίζω να μην τον μπέρδεψα πάλι. Και για φοιτητές, για όλους βασικά, αλλά έτσι λίγο πιο πολύ για φοιτητές, για πιο εύκολα βρίσκουν φοιτητές εκεί, Κάμερνετ. Κάμερ που σημαίνει δωμάτιο. Α, να τα λέμε και αυτά. Ο Γιώργος μου έκανε μια ερώτηση, φαντάζομαι θα είδε κάποιο από τα βίντεο που είχα κάνει και με ρωτάει στις κάλες τραμπουλά στο πόδι, για ποιο λόγο να σε δει παθολόγος, ορθοπαιδικό θες. Γιώργο, είναι αλήθεια, αυτό τον μπερδεύω πολύ συχνά, το κάνω συνέχεια λάθος. Όταν αναφέρομαι στον παθολόγο στην Ολλανδία, αναφέρομαι στον γενικό γιατρό που πας για να και αν κρίνει ότι χρειάζεται θα στείλει στο νοσοκομείο. Αυτό είναι ένα λάθος, το κάνω και εγώ ακόμα, το μπερδεύω στο μυαλό μου. Γιατί ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς παθολόγος, είναι γενικός γιατρός. Έχει κάνει, ρε παιδί μου, ξέρει πέντε πράγματα. Γκουκλάρει κατά κύριο λόγο. Θα πω εδώ κάτι τώρα πολύ με απόλυτη σοβαρότητα, με βλέπετε. Ότι αυτό με το Google, επειδή το ακούω πολύ συχνά, παιδιά, υπάρχει σελίδα για αυτό το πράγμα που βάζει τα συμπτώματα και βλέπεις τι μπορεί να είναι. Δεν μου κάνει εντύπωση, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Απλά δεν είναι ότι γίνεται δηλαδή λόγω απειρίας. Φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται γιατί, εντάξει, είσαι τώρα σε μια φάση, θες να είσαι πιο σίγουρος ότι γίνεται. Επίσης, όλοι μπαίνετε μέσα και ψάχνετε στο ίντερνετ. Αυτή τη σελίδα πώς δεν την έχετε βρει. Δεν την έχετε βρει γιατί μπαίνετε, να πούμε, στα ελληνικά τα site που γράφουν, ξέρω εγώ, έχω 38 πυρετό και σου λέει καρκίνος. Θα πεθάνει σε 3 μήνες. Μπράβο. Και μετά είστε, να πούμε, τα αντιβιωτικά έτσι. Λοιπόν, η Ντίνα με ρωτάει, έχεις βρει εσύ ή κάποιος άλλος ελληνοολλανδικό λεξικό? Θυμάμαι ότι υπάρχει ένα ελληνοολλανδικό λεξικό και μάλιστα ξέχασα να κοιτάξω. Υπάρχει και μάλιστα υπάρχει να το αγοράσεις. Τώρα να σου πω, εγώ προσωπικά, καλά τώρα δεν το βρίσκω, θα πρέπει να σας αφήσω κανένα λεπτό, ας πούμε, έτσι χωρίς να βλέπετε την εικόνα από πίσω, με συγχωρείτε για διακοπή. Εγώ προσωπικά έχω ένα μικρό, ας πούμε, για τα πολύ βασικά όμως, έτσι, λεξικό. Υπάρχουνε, σίγουρα θα υπάρχουνε, ψάξτε το. Τώρα, φαντάζομαι στην Ελλάδα θα έχει σίγουρα κάτι τέτοιο.
στην Ελλάδα θα έχει σίγουρα κάτι τέτοιο. Τώρα, αν θέλουμε μόνο στην Ολλανδία, θυμάμαι ότι κάποια στιγμή είχε πάρει το μάτι μου γιατί κάποιο έψαχνε σε ένα από τα γκρουπάκια. Και αυτό σε ένα άλλο Ολλανδικό και θυμάμαι ότι υπάρχει σίγουρα ένα. Υπάρχει σίγουρα ένα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι διαθέσιμο και κάθε πότε, πόσο συχνά. Και σίγουρα στην Ελλάδα θα υπάρχει. Δεν μπορώ να φανταστώ να μην υπάρχει ελληνο-ολλανδικό λεξικό στην Ελλάδα. Θα κουφαθούμε τώρα τελείως. Η Νούφαρο με ρωτάει. Θα μπορούσατε να αναφερθείτε σχετικά με τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, τρόποι εισαγωγής, δίδακτρα, πιθανές άλλες παροχές, σύνδεση με την αγορά εργασίας κλπ. Καλή χρονιά παρεμπιπτόντως. Αυτά είναι πάρα πολλά. Θα γίνει βίντεο σύντομα για τις σπουδές. Αλλά εδώ χαίρομαι γιατί η Εύα, όσοι δεν ξέρετε την Εύα, θα τη δείτε. Έχουμε κάνει και συνέντευξη μαζί και έχουμε κάνει και δύο βίντεο παλιά. Της αναφέρει το www.masterportals.eu, δηλαδή Europe, και εκεί βρίσκεις ό,τι πληροφορία θες. Και κλείνουμε, τελευταία ερωτησούλα, ό,τι θέλετε τώρα, στείλτε τις ερωτήσεις σας, όσοι βλέπετε, ό,τι θέλετε. Γενικά ξαναλέω, ό,τι ερωτησούλες θέλετε εδώ, εδώ είμαστε στο Facebook, στο γκρουπάκι στο Facebook, στα social media δηλαδή, στο Instagram, στο Twitter, στα βιντεάκια στο YouTube, όλα τα βλέπω, προσπαθώ να απαντήσω, κάποιες φορές εντάξει, κάνω να τσεκάρω ας πούμε και ξεχνιέμαι, δεν απαντάω, σας ευχαριστώ όλους γενικά για τα σχόλια που με βοηθούν να γίνομαι καλύτερος. Είναι αλήθεια, το έχω πει πολλές φορές, δεν το κρύβω, το κανάλι είναι ερασιτεχνικό. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να το δω επαγγελματικά. Άμα έμπαινα στη διαδικασία να το δω επαγγελματικά, θα έκανα κάτι άλλο, θα έκανα και κινηματογράφο που είναι το αγαπημένο μου. Οπότε, εντάξει, είναι αυτό το καναλάκι, να δούμε να πούμε πέντε πράγματα. Για όσοι ενδιαφέρονται και να λέω κι εγώ πέντε πράγματα για την Ολλανδία και είναι αλήθεια. Θέλω να κάνω και μια στροφή σε αυτό, να σας δείξω κάποια πράγματα παραπάνω για την Ολλανδία, σε ένα πιο ανάλαφρο μοτίβο. Θα δούμε. Έχω ιδέες, είμαι δόξα τω Θεώ, μυαλό, φαντασία έχω. Και στέλνετε λοιπόν ερωτήσεις όλες, όπου θέλετε. Τώρα το επόμενο live βίντεο, όπως είπα, θα γίνει την επόμενη τελευταία Πέμπτη. Τελευταία Πέμπτη του Φλεβάρη μάλλον ετοιμάζω εκπληξούλα για τότε, μην το χάσετε. Ευελπιστώ, δεν είμαι τόσο σίγουρος, αλλά ευελπιστώ να έχουμε αγγίξει τους 1000 συνδρομητές, οπότε να το κάνω κατευθείαν από το YouTube, πλησιάζω σιγά σιγά. Σας ευχαριστώ, είστε γαμάτοι. Πλησιάζουμε τους 900, καλά πάμε, μπράβο. Και τελευταία ερώτηση. Που δέχτηκα. Από την Κατερίνα φαντάζομαι, δεν αναφέρει εδώ και εδώ, λέει, με ρωτάει, μπορείτε να μου πείτε περισσότερα για εσάς. Λοιπόν, τώρα χωρίς πλάκα, δεν μπορώ σήμερα, δεν θα σοβαρευτώ καθόλου. Δεν ξέρω γιατί. Έχω πει πολλές φορές ότι γενικά τις προσωπικές λεπτομέρειες τις αποφεύγω όχι για κανέναν λόγο, γιατί δεν έχουν νόημα. Ξέρω ότι υπάρχουν κανάλια κάποιοι που κάνουν το επίθετο με όλα αυτά. Να τα πω εδώ άλλη μια φορά ότι το τελεβεζέ προέρχεται, το βεζέ είναι το επίθετό μου κομμένο στη μέση. Γιατί, πιστέψτε με, έχω κάτι στο μυαλό μου, κάποια στιγμή θα το γράψω εκεί που χρειάζεται το επίθετό μου. Απλά το θέμα είναι ότι από μικρό πάντα με λέγανε βέζε ή βεζέ. Είναι τέτοιο το επίθετό μου που δεν μπορείς να το προφέρεις, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι πρόσφατα συνέντησα μια παλιά μου σε μαθήτρια και ανέφερε το επίθετό μου και ήμουνα σε φάση, πώς το θυμάσαι μιλάμε. Δηλαδή, από τους βιασμούς που έχει δεχτεί στην ελληνική γλώσσα το επίθετό μου, έχω μείνει άναυδος, έτσι, ειδικά στο στρατό. Και μιλάμε, δεν υπήρχε. Στρατό και γιατρούς, πώς γίνεται, τα άκρα. Κλασική Ελλάδα, έτσι, πάντα. Γι' αυτό δίνω πληροφορίες για μένα εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή, τώρα να πω ότι, εντάξει, okay, μπαίνω στα 35 που να είναι, καλή ηλικία. Όχι, γενικά τώρα χωρίς πλάκα.
Μια και είναι προσωπική η τελευταία ερώτηση. Νομίζω ότι τελικά τα 30 είναι πολύ γαμάτη δεκαετία στη ζωή κάποιου. Είναι η φάση που έχει συνειδητοποιήσει τον εαυτό σου, όχι απόλυτα. Δηλαδή, έχει αυτό το ψάχνομαι ακόμα, να βρει ποιο είσαι, και έχει ακόμα αυτή την ένταση, τη δημιουργική, ας πούμε. Αλλά επειδή ξέρει όμω τον εαυτό σου, ξέρει πώ να κάνει και τι να κάνει και πώ να το κάνει. Τώρα γιατί το είπα αυτό. Επειδή είμαι 35. Ας πούμε, τώρα να το πω ότι είμαι 35, δεν ξέρω πού κοντεύω βασικά σε δύο εβδομάδες μπαίνω στα 35. Αν και πάντα τα μπέρδευα, δεν θυμάμαι τι γίνεται στην Ελλάδα. Κλείνω τα 34, μπαίνω στα 35, είμαι 35. Anyway, θα κάτσω να τα υπολογίσω. Είναι σαν την Ολλανδική ώρα, ας πούμε. Και το. Και είναι η εικόνα που κυκλοφορεί με μια ηθοποιή που είναι Ολλανδική ώρα και έτσι ξέρω. Δεν ξέρω τι άλλο θες να μάθεις για μένα. Έχω σπουδάσει Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο. Έχω ξεκινήσει αυτά τα κανάλια από όταν ήμουν ήρθα στην Ολλανδία. Στο άλλο το κανάλι, το Television, που είναι το πρώτο μου, έχω δοκιμάσει τα πάντα. Το είχα εγκαταλειμμένο για λίγο διάστημα, είναι η αλήθεια. Υποτίθεται ότι θα ήταν το αγγλικό, θα παιδευόμουν, αλλά δεν. Το αγγλικό θέλει να γράψει κείμενο, θέλει να βγάλει ένα καλό αποτέλεσμα για να γίνει γνωστό σχετικά. Βέβαια, μεγαλύτερο κοινό, είναι σε πιο εύκολα γνωστό, και αυτό το κατάλαβα από κάποια βίντεο που έκανα στα αγγλικά, έτσι για επιτραπέζια, κατά φανταστείτε, όχι για κάτι πιο βάρη, που έχει δηλαδή περισσότερη πέραση. Είμαι Σαλονικιός ωραίος, βέρος Σαλονικιός, δεν είμαι ούτε από γειτονικά χωριά ούτε τίποτα, Σαλονίκη εκεί μεγάλωσα, άλλαξα περιοχή στη Σαλονίκη. Ξεκίνησα όταν οι γονείς μου ήταν μικροί, εγώ δεν το θυμάμαι πολύ αυτό, μέναμε στη Νεάπολη μου είχαν πει, μετά πήγαμε Αμπελόκηπους, εκεί θυμάμαι αρκετά πράγματα και στο γυμνάσιο ξεκίνησα Σικέ Ανοπόλη που είναι η περιοχή που διαμορφώθηκα περισσότερο και είναι ακόμα και το πατρικό μου, ας πούμε. Γενικά δηλαδή, ωραία, αυτά είναι ωραία, είναι ωραία πράγματα και αυτά, γιατί μεγάλωσα σε μια έτσι δυτική συνοικία της Θεσσαλονίκης που με έκανα και λίγο πιο μαγκα άντρα. Γιατί είμαι και πολύ άντρα, να πούμε. Αυτά γενικά τα κορυδεύω, ξέρετε, για τα σεξιστικά και όλα αυτά τα κλασικά που ακούμε συχνά. Έτσι έμαθα να είμαι λίγο και πιο λαϊκός κάποιες στιγμές και μετά. Εντάξει, και δεν είναι και αυτή, και αυτή είναι ψιλολαϊκή περιοχή. Είναι λίγο μια μέση, ας πούμε, άλλη φάση. Δεν είναι τώρα δυτική συνοικία, είναι άλλη φάση. Τι άλλο για μένα. Στην Ολλανδία γενικά ακόμα ψάχνω να βρω τα πατήματά μου. Δεν θεωρώ ότι είμαι από αυτούς που έχει καταφέρει να κάνει κάτι που να τον εκφράζει απόλυτα. Ξαναλέω, έχω φάει τα φασίδια μου, έχω φάει φλασίδια, τρώω αρκετές φορές γενικά με το... όχι αν θέλω να μείνω, αυτό εντάξει, το έχω ξεπεράσει αυτό το στάδιο, το αν θέλω να μείνω ή όχι στην Ολλανδία είναι... Δηλαδή, πραγματικά με αυτά που διαβάζω, παιδιά, για Ελλάδα, απορώ με κάποιους από εσάς πώς την παλεύετε και μένετε ακόμα Ελλάδα. Δεν το λέω όμως με την κακή έννοια, το λέω πώς... Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στην Ελλάδα προσπαθεί, ρε παιδί μου, θα το πω μάτω τώρα γιατί δεν με νοιάζει, προσπαθεί να γαμίσει το άλλο μισό. Εγώ αυτό εκλαμβάνω. Δηλαδή είναι κάποιοι, ρε παιδί μου, που δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία να σκεφτούν τίποτα πέρα από το μικρό κόσμο τους. 10 χρόνια κρίση και εκεί κολλημένοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή να δούνε τι μπορεί να πήγε στραβά, ας πούμε. Γι' αυτό σας λυπάμαι όλους σας όσους έχετε μείνει πίσω, γιατί τελικά δεν γίνεται να... Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία... Τώρα έχουμε αρχίσει μεγάλη κουβέντα, αλλά θα την πω. Και αυτά είναι από τα πράγματα που έχω αρχίσει και ανακαλύπτω στην Ολλανδία, ότι παραδείγματος χάρη είναι για να επιβιώσει στην Ελλάδα τελικά, πρέπει να πάσει με το σύστημα της Ελλάδας. Δηλαδή, ένα παράδειγμα που, να σου πω την αλήθεια, το ανέρεσα τώρα πρόσφατα στη ζωή μου, γιατί ξαναήρθε η κουβέντα και το σκεφτόμουν. Που λέμε κλασικό, ας πούμε, ξέρω εγώ στην Ελλάδα, να μην βάλω εγώ, δεν έβαλα μισό. Είμαι οκ. Είμαι ωραίος, είμαι οκ. Και εγώ κάθομαι και σκέφτομαι μετά από τόσα χρόνια που είμαι στην Ελλάδα. Δεν έβαλα μέσα για να πάρω δίπλωμα αυτοκινήτου, τα πιο απλά. Δεν έβαλα μέσα στο στρατό. Δεν έβαλα μέσα για να βρω μια δουλειά της προκοπής. Κάθομαι και σκέφτομαι. Ειλικρινά, κάθομαι και σκέφτομαι αυτό το πράγμα και λέω, γιατί ρε μαλάκα, γιατί. Άμα έβαζες μέσο.
θα το έβαζε εκεί που χρειαζόταν. Δεν θα γαμούσε κάποιον άλλον. Ίσα-ίσα θα έκανε καλό. Δηλαδή τον έβαζα μέσω του να βρω, ας πούμε, μια δουλειά. Παραδείγματο χάρη. Ενώ ήμουν άνεργο πόσο καιρό, ας πούμε, στην Ελλάδα. Δεν θα έβαζα να βρω τώρα μια δουλειά να πάω να γίνω καθηγητή διδάκτορ πυρηνική φυσική, ας πούμε. Θα πήγαινα να βρω κάτι στα μέτρα μου. Μεγάλη κουβέντα. Όπως είπαμε. Αυτό το ρόλο ξεκίνησε με το κάποια πράγματα για μένα. Έχω τέτοιες κουβέντες, όσες θέλετε μπορούμε να κάνουμε. Και να σου πω, έτσι κατά βάση, πολλές φορές προβληματίζομαι γιατί ακόμα κάθομαι και ασχολούμαι. Θα πρέπει να ρίξω μια μούτζα πίσω μου με την Ελλάδα και όλα αυτά. Αλλά έχω βρει. Είναι ακόμα δικοί μου άνθρωποι πίσω. Δηλαδή, άμα δεν νοιαζόμουν και για αυτούς, να του πω πέντε πράγματα για το τι γίνεται, ας πούμε, σε μια έτσι οργανωμένη χώρα. Όχι ότι είναι τέλεια στην Ολλανδία, αυτό θα το λέω συνέχεια. Έρχεται κόσμος εδώ, όπως ήρθα και εγώ, που λέγανε όλοι, ξέρω εγώ, α, Ολλανδία, και γιατί είναι έτσι, και γιατί δεν είναι έτσι, και γιατί δεν είναι έτσι. Κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί μια χώρα να γίνει ακριβώς όπως τη θες εσύ. Δεν γίνεται έτσι. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Να μην μακρηγορώ λοιπόν, έχω και το φαγητό που βράζει. Ό,τι ερωτήσεις θέλετε για την επόμενη φορά, για το επόμενο live. Ιδέες, προτάσεις, ό,τι νομίζετε ότι θέλετε κάπου βοήθεια. Ξανακάνω και μια ανοίξη για το άλλο μου το κανάλι, όσοι θέλετε σκέφτομαι να το κάνω. Έχω ξεκινήσει ήδη ανεβάζω βίντεο, γι' αυτό θα το ξαναπώ. Για όσοι με βλέπετε τώρα, ας πούμε, γιατί live. Είναι η αλήθεια ότι έχω δυσκολευτεί λίγο το τελευταίο διάστημα, το ξαναλέω, γιατί ξαφνικά ανέβαζα ένα βίντεο για ένα διάστημα που είχα συνηθίσει, ξέρω εγώ, ένα βίντεο το να το βγάλω, μου ήταν αρκετά εύκολο, συνδυάζοντας και δουλειά και παρέες και όλα. Και τώρα ξαφνικά έχω βρεθεί με τρία βίντεο την εβδομάδα. Πιέζω λίγο τον εαυτό μου χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Και αυτό έγινε γιατί ανεβάζω πλέον δύο βίντεο σε αυτό το κανάλι, στο Televese. Γιατί έχω ξεκινήσει και τη σειρά με τα Ολλανδικά και ανεβάζω και στο άλλο το κανάλι, στηρίξτε το και εκείνο άμα θέλετε, το Television, το οποίο πάω λίγο να το κάνω λίγο επί τραπέζια, λίγο κινηματογράφο, λίγο απ' όλα γενικά. Και φοβάμαι λίγο, ας πω την αλήθεια, θα χαθεί μπάλα κάποια στιγμή. Δηλαδή είναι μέρες που λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται, δεν προλάβαινες. Γι' αυτό, ας πούμε, την Δευτέρα δεν έβγαλα βίντεο για τα Ολλανδικά. Αλλά εντάξει, ό,τι μπορώ θα το κάνω, παιδιά. Βασικά, κάθομαι και σκέφτομαι και λέω, αφού ούτως ή άλλως μεγάλο κοινό δεν έχεις. Πάρ' το χαλαρά και απόλαυσέ το. Νομίζω είναι καλύτερα έτσι. Πολλά είπα. Να ερωτησούλες δεν βλέπω. Α, η Μαρία τι μου λέει. Φαντάζομαι ότι σχολιάζεις, Μαρία, αυτά που έλεγα πριν. Και μου αναφέρει, δεν την παλεύουμε, Κωνσταντίνε. Απλά κάποιοι έχουμε παιδιά και είναι ακόμα πιο δύσκολο να φύγουμε. Okay. Απόλυτα σεβαστό. Δεν θα ανοίξω τώρα την κουβέντα αυτή. Κοιτάξτε να κάνετε τη ζωή σας όσο καλύτερη μπορείτε, όπου και να βρίσκεστε. Αυτό έχει σημασία. Αν αποδεχτείτε το που βρίσκεστε και το τι μπορείτε να κάνετε εσείς και να μένετε ανεπηρέαστοι, γιατί όπως έχω πει, καλώς ή κακώς, η ελληνική κοινωνία είναι χτισμένη έτσι με το που ανοίγεις το πρωί την πόρτα από το σπίτι σου για να φύγεις, είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να σου χαλάσει την ημέρα. Και είναι και μερικές φορές απορώ, είναι θαύμα το πώς σου επιβιώνει αυτή η χώρα, πώς δεν έχει ακόμα αλλοκαταστραφούμε. Είναι πραγματικά απορία, είναι άξιο θαυμασμού και δεν κάνω πλάκα σε αυτό. Απόλυτα άξιο αυτό. Λοιπόν, Μπιλάκο, δεν θα σου πω Good Avon, θα σου πω Fine Avon, γιατί είπαμε, είμαι στα πρόθυρα να κλείσω. Τελικά από ό,τι βλέπω, μάλλον στην Ελλάδα είναι καλύτερη ώρα να κάνω πιο κοντά. Θα προσπαθήσω το επόμενο live λοιπόν να το κάνω στις 5, για να είναι, για να είστε πιο καλοί, δηλαδή γύρω στις 6. 6, ναι, 6, 5 παρατέτω, εδώ, ναι, 6 παρατέτω εκεί, άρα... Για να είστε καλύτερα και να είστε πιο άνετοι, δεν ξέρω τι κάνει με τις δουλειές σας και αυτά. Ήμουν ο Κωνσταντίνος λοιπόν, Τελεβεζέ, φιλούκια και την άλλη Πέμπτη έρχεται και η συνέντευξη, η δεύτερη που ετοιμάζω. Παιδιά, όσοι μένετε Ολλανδία και θέλετε να τα πούμε, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ απόψεις των ανθρώπων που έχω ζήσει στο εξωτερικό και
Εντάξει, δεν χρειάζεται όλοι ρε παιδιά να βγαίνουν όλοι οι διδάκτορε και όλοι οι μεταπτυχιακοί, ας πούμε, που έχουν ζήσει στο εξωτερικό. Θέλω ανθρώπου αυτό που έχουν ζήσει λίγο στο εξωτερικό να μου πουν την εμπειρία του. Όσοι ενδιαφέρεστε πραγματικά, στείλτε μου μήνυμα να κάνουμε συνεντεύξουλα. Ειλικρινά σα μιλάω, αν μπορούσα να κάνω μόνο συνεντεύξει σε αυτό το κανάλι πλέον, θα το έκανα. Μα είναι νομίζω το στοιχείο μου. Είναι κάτι που αυτό είπαμε. Δημοσιογραφία και ψυχολογία πάντα με ενδιαφέραν πάρα πολύ. Οπότε νομίζω βγάζω, ξέρω, κάνω αυτά που δεν έκανα. Δεν έκανα. Μην το λέω και έτσι και αφήνετε και το υπονοούμενο το ότι τα όνειρά μου και που πήγανε και αυτά. Εντάξει, βγάζω αυτό. Νομίζω το είχα. Ο Βιλάκης με ρωτάει. Τελευταία λοιπόν ερωτησούλα και κλείνω. Κάθε πότε κάνω live. Ξαναλέω, κάνω live εδώ στο γκρουπάκι και κάποια στιγμή ελπίζω ότι αυτά τα live θα γίνονται μέσω του YouTube. Τελευταία πέμπτη του μήνα. Μπείτε στο κανάλι και υπάρχει στο section about. Έχω βάλει για όλο το χρόνο, είπαμε οργανωμένα πράγματα, για κάθε πότε είναι αυτές οι ημερομηνίες. Και κλείνω και λέω ότι για όσους θέλετε, ας πούμε, και έχετε ζήσει στο εξωτερικό και θέλετε να πείτε πέντε πράγματα, να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας, θα χαρώ πάρα πολύ. Αν βλέπετε τώρα και δεν είστε στην Ολλανδία, δεν με πειράζει. Θέλω απλά ανθρώπους να μπορέσουμε να το κάνουμε. Αυτό και να πούμε πέντε πράγματα, ρε παιδί μου, σε αυτούς που βλέπουν αυτό το κανάλι και σε αυτούς που θέλουν να μάθουν πέντε πράγματα για το πώς είναι. Γιατί ξέρετε, δημιουργούμε πολλά στερεότυπα. Άλλοτε αρνητικά, άλλοτε θετικά. Είναι καλό λίγο κάποια πράγματα να δούμε. Έχουμε το ίντερνετ πλέον. Είναι 2020. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Μην μένουμε εγκλωβισμένοι. Να είστε καλά. Φιλούκια. Και τα λέμε Δευτέρα. Θα προλάβω για το βίντεο. Δευτέρα.